Βατόμουρο, εδώ είμαστε μόνο το team, εδώ πέρα είμαστε πόσα άτομα, βάρια με μετρήσω. Πέντε ρε. Και αυτός ο τύπος εδώ κακόμερος θα χάσει τα μάτς του και θέλει να με δείρει. Ναι, είναι ηλίθιος, δεν πειράζει. θα πάμε να κάνουμε την αποστολή του Ιούσουφ. Και είναι νύχτα. Ναι. Διάλεξα το καλύτερο αμάξι που βρήκα στον δρόμο. Επειδή είχε και ανοιχτό παγκάζ, οπότε είναι αλλιώς. Την καλύτερη σε καράγκα. Ελπίζω δεν κατάλαβα, γιατί όλα τα αμάξια να γράφουν Liberty City από πίσω. Πέραν. Έχει, υπάρχει λόγος. Α, τα παλιά έτσι. Ναι, όπα, όχι ταξί. Φω. Τα ταξί πάντα με δημιουργούν πρόβλημα τα ταξί. Και άλλο ταξί. Θα αρχίσουμε να μετράμε ταξί, εγώ παίρνω το χρώμα κίτρινο. Ναι, γιατί έχω πολλά άτομα. Ωραίο, ρε. Sexy time. Λοιπόν, να δούμε τι αποστολή ήταν αυτή. Ένα δολάριο. Δεν θα δούμε το story. From the Marina. Έτσι πάνε παράθυρα οι άντρες. Οπόικα. Οπό, δεν παίρνει μπρος εύκολα. Λογικά είναι ένα αμάξι με φούρνο μαζί, κάτι τέτοιο. Τα αυτοκίνητα του Voldemort περτάει σκόνια. Ναι, ναι, ναι. Θα το φάω από το αυτοκίνητο. Εντάξει, τώρα είμαι το πιο γρήγορο αμάξι σε αυτό το δρόμο. Σπέρνω όλους σαν ένα σταματημένοι. Σαν. Έβγαλε και φωτιά από πίσω γινήτρο. Τώρα το Awesome Drift. Α, εντάξει, καλό ήταν. Και μέσα καράγια κατάς. Ναι. Εδώ όπως βλέπετε είναι τα goodies. Και εδώ ένας δρόμος με μπουρδέλα φαίνεται. Όχι, ναι, είναι ο δρόμος με μπουρδέλα. Είμαι το Black Dragon. Τα κοιτία μου. Ναι, τι λέμε φορά. Σε ρωτώ. Και η αποστολή είναι μακριά. Περίπου. Πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά, ναι. Στο άπειρο. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Buzz Lightyear. Μέχρι τώρα δεν έχω τρακάρει ακόμα, νομίζω. Ναι. Ήρθε η ώρα. Όπα, όπα, τι. Γίνω πίσω. Γιατί δεν έχω φώτα, τα άσπασα. Ναι, τα άσπασα. Ναι, το ολόκληρο τρακάρισμα κάναμε. Είσαι τόσο γάμο που θα σπάω. Ναι, φίλε. Θα σπάω τα φωτάκια. Φωτάκια, εντάξει, τα φώτα. Περνάει και ανάβει πράσινο. Περνάω και με κόκκινο τώρα. Θα με δει κανένας μπάτσος, θα μου κόψει κλίση. Μου τις πάει που ακούγεται εγώ από το CD έτσι. Ω, δεν πειράζει. Τι παρκάρισμα. Ναι, εντάξει τώρα. Διακρίνω κάτι στα lag. Κάτι. Τι μπορεί να είμαι αργός. Δεν ξέρω. Είσαι μαύρος. Πώς θα πάω μέχρι εκεί. Κολυμπώντας. Α, νομίζω είναι... Τι ώρα που κολυμπάει. Νομίζω είναι ένα μεγάλο πλοίο. Ο Τιτανικός ίσως. Αλλά αυτός έχει καταστραφεί, ναι. Είναι πλοίο φάντασμα. Ναι. Θα πω μέχρι εκεί έτσι, για να δω την απόσταση. Ναι. Είναι μακριά. Μπορεί. Τώρα κολυμπάει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί. Ποιος κλείνει βάρκα τώρα. Η κλάση σου είναι από κότερα και πάνω λέει. Ναι. Όπου θα με πατήσει αυτός. Δεν μπορώ να ανοίξω και το κινητό εδώ πέρα να πάρω τη μάνα μου τηλέφωνο. Ναι, εμείς στη θάλασσα. Ναι, εμείς στη θάλασσα. Έλα μάνα, στείλε κανένα φίλο μου. Το φουσκωτό που είχαμε πάρει πέρσι το θυμάσαι. Ποιο? Το φουσκωτό. Τι είναι αυτό εκεί πέρα. Λέει, η παραλία είναι πεντακάθαρη. Παραλία, εντάξει, θέλωσα. Μα περπατάω. Είμαι ο Χριστός. Πάλι περπατάω. Τα νερά είναι πολύ ρηχά. Καταντάει βαρετό αυτό. Έπρεπε να είχα πάει κάπως, πετώντας με τις σούπερ μου δυνάμεις. Δεν ξέρω. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Λογικά μπορεί να φαίνεται κάποιο κόλλημα επειδή είναι λίγα τα FPS στο βίντεο.
Ναι, ευχαριστώ για την βάρκα που μου δείξες. Είναι και μαύρη. 11 FPS. Το τέλειο σετάκι. Ναι. Μαύρη τζακέτα με μαύρη βάρκα. Ανέβα πάνω. Μπράβο. Θα πάρεις βραβείο. Δεν ανάγκη να κάνει αυτό το κύκλο. Λέει απόγονος του Kenway, πώς το λένε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας σύγχρονος ασασίνος. Ναι. Είναι τετραθέσιο. Έχει και κάτι σκηνή. Βάζεις πίσω τις κόμπολες, λέει. Τι λέει, θα τις δέσουμε ένα σκηνή να κρέμονται πίσω στη θάλασσα. Να, εδώ πρέπει να κλέψουμε αυτό το ελικόπτερο. Το Buzzard! Πετάει πυράβλους και σφαίρες. Και πατατάκια. Μου αρέσουν τα πατατάκια. Εμένα όχι. Άμα δεν έχουν ρίγανη, δεν είναι ωραία. Δεν σε ρωτήσω. Τώρα, σαν επαγγελματίας. Τι κάνεις επαγγελματίας. Ωπα, πού πας Λουίς. Τι κάνει ο Λουίς. Τι κάνει ο Λουίς. Λουίς. Λουίς Λόπεζ. Θα ανέβω πάλι στη βάρκα. Δεν γίνεται αλλιώς. Τρελάθηκε ο Λουίς. Ναι. Έβρεξε και τα ρούχα μου και ήταν καινούργια. Μπράβο. Σας παρουσιάζω το νέο ελικόπτερο της Πορδής. Αμολάει αμπούλες βρώμας για να διώξει τους αντιπάλους μακριά. Steal the chopper. Έτσι απλά. Ήρθα να κλέψω το ελικόπτερο και να φύγω. The fuck. Ουφ. Ωραίο. Surprise, motherfuckers! Πα! Δεν θέλω να χάσω την έκρηξη. Ωπα. Αντιγεια. Έχεις πάρει δίπλωμα. Όχι. Καλά. Έχω πάρει δίπλωμα για ποδήλατο, δεν ξέρω το. Άμα με τρέπει το. Ωπα, παίρνω τηλέφωνο το Yusuf. Α, Yusuf. Νομίζω τώρα ο Yusuf θα αλλάξει γνώμη και θα γίνει πιο επιθετικός και θα μου πει να πάω πίσω και να τα ανατινάξω όλα και να τα κάνω όλα πουτάνα. Τι καλά μιλάμε τώρα, ναι. Destroy the yacht! Πώς αλλάζει έτσι γνώμη αυτός ο μαλάκας. Έκανα το μισό δρόμο προς το σπίτι μου. Σπίτι μου, εντάξει, προς σπίτι. Σπίτι να το κάνει ο Θεός, λέει. Ναι, αυτό το σπίτι που έχω βρωμάει μέσα. Της μάνας μου είναι. Λοιπόν, πού είναι ο στόχος? Εξαφανίστηκε ο στόχος. Δεν πειράζει, θα το καταστρέψω έτσι. Κάτσε, πρέπει να μείνω ακίνητος κάπως. Ωπα, με πυροβολάνε. Τα καθήκια. Πετάνε πάνω εδώ. Πυροτεχνήματα είναι αυτά. Ναι. Έχει στόχο, ρε. Το κουνάμε το ποντίκι, ρε, επειδή δεν μπορώ να έχω και το πληκτρολόγιο μαζί. Πληκτρολόγιο. Τα πετάνε τα άλλοι! Ωχ, το κατέστρεψα κιόλα. You did it! Τρέξε να σωθείτε. Άλλος φοράει γυαλιά κιόλα. Μάτρες. Όχι τι καρέκλες. Βασικά απλώστρες ήταν. Βοήθεια, σώσε με Μίτσο. Τα κοιτή αίμα. Έπιασε φωτιά. Υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος. Ο δικός μου. Λοιπόν. Τι, πρέπει να καταστρέψω και τα βάρκα εδώ πέρα. Αρκέτσα πέρα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Του. Οπα, έχουν και μπαζούκα. Κοίτα πως πάω. Πάει από τη βάρκα. Τέρμα κάτω. Αυτό το ποντίκι με δυσκολεύει. Το ποντίκι φταίει. Δεν χαμηλώνει. Τι! Ψόφα. Κάλεσε τον Τζόκερ. Κοίτα από πόσο κοντά! Το Τζόκερ κάλεσε, ρε. Ο Τζόκερ δεν έρχεται, είναι διακοπές. Πήρε ρε, πάω από τα σκοτάδια. Ρε, ο στόχος έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Οπα, καταστράφηκε αυτός, όχι. Αυτό είναι το μπάτα. Ρε, κάποιος να χειριστεί το ποντίκι. Πυροβόλε εσύ. Μπράβο. Έλα, ρίξε.
Oh, motherfuckers! Ωραία. Άλλο ένα είναι. Οχ, τελειώσαμε. Να τελειώσαμε. Όχι, ναι. Όχι, όχι, ναι. Μας δείχνει. Ευχαριστούμε τον Ίνσιντε για τη συνεργασία του. Τώρα το απολαμβάνει απλά και ρίχνει πυράβλους παντού. Τι να καταστρέψεις την πόλη μας! Το ήσυχο χωριό μας! Τι όρτα το κάνει χωριό. Ρε, μιλάμε με τον Γιούσεφ και σε ρίχνεις πυράβλους. Γιούσεφ, μην τον ακούς. Θα δείξουμε και χειροβομβίδα. Εντάξει, τόσο εύκολα γίνεται μια κλοπή. Ναι, κλέψε ένα ελικόπτερο. Δεν το είχαν κάνει, ξέρω καλά, ασφαλίσει. Η αστυνομία δεν κατάλαβε τίποτα. Και σταμάτα να ρίχνεις πυράβλους. Γιατί είναι ωραία. Και τώρα πρέπει να πούμε κάτι κλασικό. Κλασικά μερικά. Μην με πλησιάσουμε στο κτίριο, θα μας πάρει για εμάς ο πυράβλος. Μπούλο. Οπα, περνάμε για αυτό το κτίριο από πάνω. Οπα, οπα, σταμάτα να ρίχνεις, σταμάτα να ρίχνεις, προσγειωνόμαστε ρε. Προσγειωνόμαστε. Μη σταμάτα ρε βλάκα. Τελείωνε, φτάσαμε. Ο Ίνσι τώρα από ό,τι βλέπετε είναι γκέι τελείως. Αλήθεια. Αφήνουμε το γεστιάσατε. Δεν θα ρωτάει, να ρε βλάκα γιάννη τελείωνε. Ναι, τα καταφέραμε. Παρόλα τα εμπόδια. Δεν πειράζει. Έχαμε κι άλλο unexpected τηλεφώνημα. Δεν πειράζει. Μπες μέσα, κάνει κρύο. Τι κάνεις με αυτή τη ζακέτα, θα κρυώσεις, λέω. Είσαι τρελός τελείως. Φέρ' το χάρηκα για την γνωριμία. Το παίρνει και φεύγει. Πάω στη Χαβάη. Αυτό ήταν, παιδιά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά όταν ξαναβγάλουμε βίντεο. Μπορεί να είναι σήμερα. Επειδή είμαστε καήλες. 50% αυτό είναι εκλεψία. Και εδώ είναι Ελλάδα. Τέλος πάντων, την επόμενη φορά θα πετύχουμε περισσότερα ταξί στον δρόμο μας και θα τα σκοτώσουμε κιόλας. Όπως αυτός εδώ, άτυχος ο τύπος. Που θα πεθάνει. Με το μαχαίρι. Αφού γεννήθηκε. Δεν υπάρχει! Αυτός γεννήθηκε για να πεθάνει. Τέλος πάντων, τα λέμε την επόμενη φορά. Χαιρετίσματα από το Βατόμουρο, τον Ίντσε, τον Ντούμπα. Έναν καλεσμένο και έναν καλεσμένο επίσης. Δύο καλεσμένους. Άρα τα λέμε την επόμενη φορά.